Πραγματικά γίνονται πολλά συνέδρια για την παχυσαρκία και ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυβέρνηση και γενικότερα τον χώρο των πολιτικών και με όμικρον και με ωμέγα για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτό το μήνυμα, να περάσουμε ένα μήνυμα υγείας. Το μήνυμα υγείας όμως περνάει εδώ και αρκετά χρόνια από έναν άνθρωπο από ο οποίος κάποια πράγματα τα έκανε, τα όνειρά του τα έκανε πράξη. Η πρόεδρος του Συλλόγου ημερόεσα, η κυρία Κυριακή Τσιρανίδου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία, θα έλεγα, καθημερινή δράση σε αυτά τα θέματα. Και επειδή πολλές φορές δεν της αρέσει να μιλάνε για τον εαυτό της και κοκκινίζει, θα ήθελα πραγματικά ένα θερμό χειροκρότημα για να τη φέρουμε στο βήμα, γιατί ο Σύλλογος ημερόεσα είναι αυτός ο Σύλλογος για τον οποίο η κυρία Τσιρανίδου θα σας πει πάρα πολλά πράγματα, όπως και για την ημερίδα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ όλους που είσαστε εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον κύριο Παπά, τον κύριο Καραμούζη, τον κύριο Γίτα, την αγαπημένη μου κυρία Βουσιάκη, την αγαπημένη μου Άρτεμις, που είναι για δεύτερη φορά. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σκούτα και πρόεδρο της ΕΛΕΜΕΔ και όσα απεσταλμένο από το Δήμο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παπαγεωργίου από το γραφείο του Πρωθυπουργού, που πάντα είναι δίπλα μας, τον αγαπημένο μου Αλέξανδρο Μουρουλάκη, τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, που πραγματικά δεν φέρνει αντίρρηση σε ό,τι και αν του λέω. Είμαστε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία. Θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Είμαστε 4 χρόνια περίπου στις δράσεις, αλλά δυστυχώς, κύριε Παπαγεωργίου, δεν είναι εφικτό να γίνουν πολλά πράγματα, διότι ακόμη το ελληνικό κράτος δεν έχει την απαραίτητη υποδομή για να στηρίξει το άτομο με παχυσαρκία, το άτομο που ζει με παχυσαρκία, γιατί θα με διορθώσει ο κ. Μουρουλάκης. Προσπαθούμε όμως και εμείς από την πλευρά μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε, με βασικό στόχο την ενημέρωση του κοινού, ώστε μέσα από την ενημέρωση να μπορέσουν να δούνε την κατάσταση της υγείας τους και να φροντίσουν από μόνοι τους να ενδιαφερθούν και να έρθουν σε εμάς για να μπορέσουν να έχουν μια απώλεια βάρους και μια διατήρηση βάρους, που αυτό βοηθάει όχι μόνο στους ίδιους. Γεια σας, κυρία Δερμεντζοπούλου. Όχι μόνο στους ίδιους, αλλά ακόμη και στο ίδιο το ελληνικό κράτος, γιατί όσο λιγότερα είναι τα προβλήματα υγείας που παρουσιάζονται από τα άτομα με παχυσαρκία, τόσο λιγότερα είναι και τα έξοδα του ελληνικού κράτους. Εμείς, παράληψή μου, να ευχαριστήσω και την εθελοντική μας ομάδα, τους φοιτητές του Τμήματος Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου, που είναι συγκινητικό το πόσο δίπλα μας είναι. Είναι συγκινητικό. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά, γιατί είναι πολλά, να μην τα πω ένα-ένα, για ό,τι κάνουν για μας. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι και το αυριανό μέλλον, έτσι. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε εμείς, κάποιος πρέπει να το συνεχίσει, πρέπει να έχει μια πορεία. Τα παιδιά, λοιπόν, είναι δίπλα μας. Χωρίς να θέλω να σας κουράσω, να σας πω ότι οι δράσεις μας αφορούν και την παιδική παχυσαρκία και την παχυσαρκία ενηλίκων, αλλά και σε συνεργασία με τους δήμους του νομού μας, την παχυσαρκία στην τρίτη ηλικία, με συγκεντρώσεις που κάνουμε στα ΚΑΠΗ και μιλάμε για την παχυσαρκία, για το ζαχαρόδι διαβήτη, για τη διατροφή, για την άσκηση και για όλα αυτά. Δεν θα σας κουράσω άλλο, γιατί το πάνελ πρέπει να συνεχίσει τις ομιλίες τους. Να ευχαριστήσω εγώ από καρδιάς τις εταιρείες χορηγούς, την εταιρεία Merck, την εταιρεία Cross, τα είχα γραμμένα αλλά δεν τα ξέρω, την εταιρεία Merck, την εταιρεία Cross, το Ιατρικό Διαβαλκανικό, την εταιρεία Lilly, τη φαρμακευτική εταιρεία Lilly, την εταιρεία Callow, την εταιρεία, πέστε μου και το άλλο, DXN, και την εταιρεία Faran. Να τους ευχαριστήσω όλους, γιατί με την βοήθεια την οικονομική τη δική τους, μην με κοιτάτε, κυρία Δερμεντζοπούλου, δεν δίνετε χρήματα εσείς, το ξέρουμε. Έτσι είναι και μπράβο στους ιδιώτες. Ναι, για να μπορέσει να επιτευχθεί η ημερίδα αυτή. Νομίζω ότι μπορώ να σας ευχαριστήσω και να κατέβω από το βήμα. Ευχαριστώ πολύ.